τις καρατιά. Πόσο μου αρέσουν οι καρδούλες αυτές. Οι καρδούλες αυτές που μου κάνετε. Αχ, τι μου κάνετε κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, στο αγαπημένο σας πρωινό ξύπνημα. Και τη μέρα είναι, Τετάρτη και απευθείας θέλω να πάμε, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας, τον Πάπα Χρήστο, που δεν τον είχα την προηγούμενη Τετάρτη και έτσι μου έλειψε πάρα πάρα πολύ. Πάπα Χρήστο μου! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Ναι. Μα αλήθεια, ναι. Μας έχετε λείψει, αλήθεια. Μιλάω και εμένα προσωπικά, αλλά και στους τηλεθεατές, γιατί πήραμε πάρα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα. Πού είναι ο Παπαχρήστος, πού είναι ο Παπαχρήστος, που δεν βγήκαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Τους λέω, μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι, απλά είχε κάποιες υποχρεώσεις και την επόμενη Τετάρτη θα είναι μαζί μας. Όχι, θα πω και τι υποχρέωση είχα. Να πείτε. Για να ξέρουν οι τηλεθεατές να δουν και αυτή την εκπομπή. Πήγα και έγραψα μία ακόμα εκπομπή από αυτές τις θρυλικές με τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Και θα είμαι αύριο το βράδυ, θα με δείξει μαζί του. Αλήθεια, ανυπομονώ, ναι. Ανυπομονώ γιατί... Αύριο το βράδυ μετά τις 11.30, πέμπτη αύριο, θα γελάσουμε. Η αλήθεια είναι, Παπαχρήστο μου, ότι εγώ σας είχα δει, σας είχα πρωτοδεί στη συνέντευξη που κάνατε την πρώτη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Γι' αυτό και σας έψαξα και ένας συνεργάτης μας από Αθήνα, ο Δημήτρης Μαρέδης, τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, Δημήτρη, θέλω να μου βρεις τον Παπαχρήστο, τον Πάπα Πάω, ξέ παρακαλώ βρες μου το τηλέφωνο και το θέλω. Και μου βρήκε το τηλέφωνό σας και τότε επικοινώνησα εγώ και σας πήρα, σας λέω, γεια σας. Θυμάστε το πρώτο τηλέφωνο. Καλά του είπα λοιπόν τον Γρηγόρη ότι φταίει πολύ, φταίει. Έχει κάνει έγκλημα και τώρα το έγκλημα το συνεχίζεις και εσύ δηλαδή. Εντάξει. Για πείτε μου τα νέα σας, χαρούμενος, πήραμε το κύπελο. Πάρα πολύ χαρούμενος, ναι, γιατί πήραμε ένα κύπελο δυνατό. Ένα κύπελο που το πήραμε από ομάδα μεγάλη, δυνατή. Και παίξαμε πάρα πολύ ωραία μπάλα, χάναμε Θεσσαλονίκη χαρούμενη. Και γεμίσαμε ακόμα πιο πολύ την καρδιά μας τρέλα. Γιατί λοιπόν, έτσι είμαστε εμείς. Παπαχρήστο μου. Παπαχρήστο μου, πήγες γήπεδο. Όχι, δεν πήγα. Πού να πήγα. Πήγα Αθήνα όμως, ευλόγησα. Άφησα την ευλογία, άφησα την εντολή, άφησα την επιθυμία και γύρισα. Πώς πανηγύρισες. Πώς πανηγύρισα, άστο. Η παπουλιά ξέρει, τρόμαξε. Ναι. Ναι, έτσι και εμείς πανηγυρίσουμε τρελά. Το χαιρόμαστε, τα απολαύουμε. Το ξέρω. Το κύπελο είναι και η τρέλα και ο ΠΑΟΚ είναι η χαρά της ψυχής μας και της ζωής μας. Περιμένουμε πώς και πώς πότε θα ανοίξει το κύπελο και να ξαναπάμε. Γιατί είναι ένας χώρος που πρώτον συναντιόμαστε όλοι τρελοί. Ξέρεις, είναι ο χώρος που συναντιέμαι με τους τρελούς και τους φευγάτους. Και οι τρελοί και οι φευγάτοι είναι κάτι που έχει ανάγκη αυτή τη συνάντηση με τον Παπαχρήστο. Παπαχρήστο, έχω να σου πω ότι και ο σεφ μας που έχουμε σήμερα εδώ, του είπα, έχουμε τον Παπαχρήστο. Μου λέει, τι εννοείς, εδώ? Λέω, ναι, μέσω Skype, μας βοηθάει η τεχνολογία. Δεν το πιστεύω, Πάπα ΠΑΟΚ, είναι και αυτός ΠΑΟΚ τζις. Και σε... είναι εξ Ελλάδος ο Δημήτρης μας. Δημήτρη μου, από πού είσαι καταγωγή? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, θεσσαλονικιός είναι ο Δημήτρης. Να το. Και ΠΑΟΚ τζις. Γεια σου, Παπαχρήστο. Συναντηθήκαμε πολύ σήμερα, ωραία, τέλεια, Χαίρετε. Ναι. Σε χαιρετάει. Χάρηκε πάρα πολύ, σου λέω. Μόλις τ' άκουσε αυτό, μου λέει, πω, δεν το πιστεύω. Θα κάνουμε σήμερα, άρα θα κάνει πολύ νόστιμο και ωραίο φαγητό και τρελό φαγητό. Θα το κάνει το φαγητό το ωραίο. Γιατί να ξέρουν οι νοικοκυρές ότι στο φαγητό, το φαγητό γίνεται πιο νόστιμο και πιο ωραίο, όσο περισσότερη ομορφιά και τρέλα βάζεις μέσα. Αυτό ακριβώς. Και δημιουργία. Βέβαια. Λοιπόν. Και είναι,
και είναι και οι μέρες τώρα, ελπίζω, που τα παιδιά ετοιμάζονται για τις εξετάσεις πανελλαδικές. Ναι. Δεν ξέρω εσείς εκεί πότε δίνουν στην Κύπρο, mm-hmm. αλλά εδώ στην Ελλάδα τα παιδιά μας πήγαν στην τελική ευθεία και τους ευχόμαστε και τους, είμαστε μαζί τους. Εγώ πάντα κάθε χρόνο αυτές τις μέρες συγκινούμε πολύ, προσεύχομαι πολύ και τους νοιάζομαι και είμαι εκεί, γιατί οι εξετάσεις είναι κάτι δύσκολο. Θυμάμαι όταν μου έλεγε ο γιος μου, ο μεγάλος, πέρασε σε σχολή στη νομική και έδωσε μεγάλο πόνο και κόπο για να περάσει και μου λέει μετά το καλοκαίρι, άρε παπά, αν ήξερες πόσος κόπος είναι, πόσος πόνος, πόσο άγχος, πόση αγωνία, δεν θα με άφηνες να δώσω εξετάσεις. Αυτό λοιπόν το πόνο και το άγχος και την αγωνία είμαστε μαζί τους. Τους προετοιμάζουμε κι εμείς με τις προσευχές μας και να μην αγωνιούν πολύ, γιατί χάνεται η ενέργεια όταν βάζουμε πολλή αγωνία και κόπο. Να είναι χαλαροί αυτές τις μέρες, τις τελευταίες, να είναι πιο χαλαροί. Και στο μυαλό τους υπάρχουν όλα, μην πιστεύουν ότι ξεχάστηκαν όλα και χάθηκαν όλα και δεν υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν, την προετοιμασία που έκαναν θα αναμειχθεί και να βάλουν και μια σχολή που την αγαπάνε. Και είναι ωραίο να πάνε σε σχολή που την αγαπάνε. Ήμουν καθηγητής στα Λύκεια 28 χρόνια, έζησα κοντά τους τις αγωνίες τους, τις χαρές τους, τις λύπες τους, την τρέλα τους και ξέρω τι σημαίνει. Χωρίς αγωνία λοιπόν και οι γονείς δίπλα, ειδικά αυτές τις μέρες να μην τους φωνάζουμε, να μην τα έχουμε δηλαδή στην κρίνια την πολύ, διάβασες, δεν διάβασες. Ό,τι διάβασαν. Τώρα θα είναι έτσι χαλαρά το διάβασμα μέχρι εκείνη τη μέρα και εκείνες τις ώρες που θα αρχίσουν να γράφουν. Και να ξέρουμε ότι στη ζωή δεν θα είναι μόνο αυτές οι εξετάσεις το παν. Δεν καθορίζονται τα πάντα με αυτές τις εξετάσεις. Εγώ ξέρεις, θα πω τώρα να ενώσω με το πρώτο, με την πρώτη ατάκα για το παν. Ναι, ναι. Να πω ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν πέρασα την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο, γιατί σε ένα από τα μαθήματα ήμουν τόσο άρρωστος που δεν μπόρεσα να πάω να δώσω. Mm-hmm. Δεν έδωσα, δεν πέρασα τη δεύτερη χρονιά. Εντάξει, πόνεσα εκείνες τις ώρες, έτσι, ζωρίστηκα, έκανα, αλλά δες τώρα πώς ήρθε. Εάν περνούσα την πρώτη χρονιά, θα περνούσα Αθήνα, γιατί δεν είχα βάλει Θεσσαλονίκη. Και για φαντάς τώρα να είχα χάσει ΠΑΟΚ, Θεσσαλονίκη, Άγιο Δώρος, τρέλα. Τους ανθρώπους εδώ που γνώρισα, που γνωρίζω, που αγάπησα, που αγαπάω, που είμαι εδώ. Και να ήμουν Αθηναίος πλέον, να είχα μπει και εγώ, να είχα γίνει και κανένα σκόπο, κανένας γάμος εκεί, καθώ. Οπότε τώρα τη δεύτερη χρονιά βάζω πρώτο τη Θεσσαλονίκη και λέω Θεσσαλονίκη θέλω, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί το μέσα μου καταλάβαινε ποιο ήταν το πεπρωμένο μου. Και πήγα λοιπόν ήρθα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχασα την πρώτη χρονιά. Καμιά φορά λοιπόν αυτό που χάνουμε κάποιες στιγμές μπορεί να είναι το καλό μας, να είναι η ωφελιά μας, να είναι η δύναμή μας, να είναι αυτό που θα βγει για τη ζωή μας. Και μπορεί να πετύχουν σε μια δεύτερη σχολή που να μην είναι η πρώτη τους επιλογή. Δεν πειράζει, μπορεί να είναι και επαγγελματικά καλύτερα και συναισθηματικά καλύτερα και πιο εύκολο και. Έτσι λοιπόν απορρέφουν στις εξετάσεις. Και γύρω μας τώρα πλέον αυτές τις μέρες που τα παιδιά μπήκαν στην τελική ευθεία να είμαστε πιο ήσυχοι. Δεν χρειάζεται στις οικοδομές, στις πολυκατοικίες, στις γειτονιές να φωνάζουμε, να τρελαινόμαστε, να κάνουμε φασαρία μεγάλη. Ας κάνουμε υπομονή 15 μερούλες, να δώσουν τα παιδιά, να περάσουν όλοι, να κάνουν αυτό που πρέπει, αυτό που αξίζει, αυτό που βγαίνει μέσα από την καρδιά τους και μετά ένα καλοκαίρι ολόκληρο δικό μας να το γλεντήσουμε όλοι. Αυτό το καλοκαίρι είναι και αγλέντη. Αρκετά ήμασταν μέσα. Βεβαίως είμαι από αυτούς που θα ξαναπώ. Λίγη προσοχή όμως ακόμα χρειάζεται. Βεβαίως. Όχι φόβος πλέον.
και να γλεντήσουμε, να προγραμματίσουμε και καμιά εκδρομούλα, να προγραμματίσουμε και κάπου παρατέρηση, θα είναι σε χωριό, σε βουνό, θα είναι στη θάλασσα, θα είναι στην Κύπρο, μπορεί κάποιοι να πάνε και Κύπρο. Ακριβώς. Ποιος ξέρει, ακριβώς. Υπάρχει και η Κύπρος και είναι όμορφη η Κύπρος και είναι ωραία η Κύπρος. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ναι, να πω και εγώ και για το χωριό μου. Και η Κόνιτσα, το χωριό μου είναι ωραίο. Από εκεί κατάγομαι, γιατί έχει και τα σπίτι του Γέροντα Παΐσιο. Όποιος πάει η Κόνιτσα, να επισκεφτεί και τα σπίτι του Γέροντα Παΐσιο. Πάρα πολύ ωραία. Παπα Χρήστο μου, άρα έτσι όπως μας τα είπατε και πολύ ωραία μας τα είπατε, όλα γίνονται για κάποιο λόγο στη ζωή. Ναι, έτσι πρέπει να το πάρουμε. Ναι. Έτσι. Πολλές φορές το λόγο εμείς δεν το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε τότε. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ τολμώ να το πω και τολμώ να το Βεβαίως. Πω γιατί αυτή η παρέα των ανθρώπων μπορεί να με χρειάζεται. Όταν ήμουν παντρεμένος, όταν παντρευτήκαμε με την γυναίκα μου, τη Μαρία, την υπέροχη, που με ανέχεται και με αντέχει και με αγαπάει και την αγαπάω. Όταν λοιπόν παντρευτήκαμε, δεν ήρθαν τα παιδιά αμέσως. Ανεβήκαμε την ανηφόρα της προσμονής, της προσπάθειας να έρθει η πρώτη εγκυμοσύνη και μετά βεβαίως και η δεύτερη. Αυτή την ανηφόρα τότε δεν καταλάβαινα γιατί την περνούσα. Και την περνούσα δύσκολα και την περνούσα με πόνο και εγώ και η γυναίκα μου. Τώρα όμως που έγινα παπάς λέω, α φίλε, έγινε αυτό τότε για να ξέρεις τώρα ποιος είναι αυτός ο πόνος των παιδιών και των ζευγαριών. Και με έναν μυστικό τρόπο που μάλλον τον καθορίζει ο Θεός, πολλά ζευγάρια που περιμένουν παιδιά και δεν έρχονται, είτε με επισκέπτονται και ας είναι και από μακριά πολλές φορές, από Αλεξανδρούπολη, από Λάρισα, από Κομωτινή, από Σέρες, από Αθήνα να έρχονται και λέω ποιος τους φέρνει εδώ. Και μετά στην κουβέντα καταλαβαίνω ότι έχουν αυτό το πρόβλημα στην ανηφόρα, το άγχος, την αγωνία και φτάνουν εκεί. Αν δεν το είχα περάσει, σίγουρα δεν θα ξέρα τι είναι. Τώρα όμως που ξέρω τι είναι, ίσως ξέρω και καλύτερα να στέκομαι δίπλα τους, να τους αγκαλιάζω και να βάζω κι εγώ την πλάτη μου, τις ευχές μου, τις προσευχές μου, το χαμόγελό μου, την αγάπη μου, να έχουν και αυτοί παιδιά. Και υπάρχει ένα Άγιο Λείψανο που κατέχω, θεία ευλογία μεγάλη από τον Άγιο, είναι ο σταυρός που φορούσε στο μαρτύριό του Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης με το αιματάκι του μέσα από το μαρτύριο, που όσα ζευγάρια σταύρωσαν, όλα έχουν παιδιά. Μάλιστα. Το λέω πολύ ταπείνωση. Να. Αλλά είμαι εδώ. Όσα ζευγάρια παλεύετε και για κάποιον λόγο δεν έρχεται το παιδί και η εγκυμοσύνη, είμαι εδώ. Είτε στο τηλέφωνο, είτε ελάτε. Έτσι. Ελάτε, μωρέ. Ξέρω σε αυτό το κομμάτι κάτι να σας πω, γιατί το πέρασα, το έζησα. Πάλεψα, αλλά ενώ ξέρω την ανηφόρα και όλοι περνάνε αυτή την ανηφόρα και όποιος δεν το περάσει αυτό το κομμάτι, η ελπίδα μου, δεν ξέρει τι πόνος είναι και τι αγωνία και τι απελπισία καμιά φορά είναι. Εγώ όμως ξέρω και στην κορυφή του βουνού τι έχει, διότι έχω δύο παλικάρια. 28, 26, να τους χαίρεστε. Τι παλικάρια και τι αγάπη και τι τρέλα. Και πάω ψήδι τρέλα μαζί τους. Αλίμονο. Αλίμονο. Θα μπορούσα να είναι κάτι διαφορετικό. Οι λεβέντες σας, όχι βέβαια, παοκτσίδες. Καλά, θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Να σας πω κάτι. Γι' αυτό σας αγαπάω τόσο πολύ. Γι' αυτό σας αγαπάω. Και γι' αυτό βγαίνουμε μαζί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί ανοίγετε την καρδιά σας. Ανοίγετε το σπίτι σας για όλο τον κόσμο. Αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Και για όλους όσους μας ακούνε. Από κάθε άκρη της γης που μας ακούνε τώρα.
Γι' αυτό μας την έδωσε την καρδιά ο Θεός για να την ανοίγουμε. Γι' αυτό μας έδωσε την αγκαλιά για να τη χαρίζουμε. Γι' αυτό μας έδωσε το χαμόγελο για να χαμογελάμε. Γι' αυτό μας έδωσε το χέρι για να πιάνουμε το χέρι του άλλου και να περπατάμε μαζί. Γι' αυτό με έκανε παπά ο Θεούλης και η Εκκλησία. Για να δίνω την καρδιά μου, την ψυχή μου, τη ζωή μου. Και όπου χρειάζεται να λέω και τα δικά μου κομμάτια της ζωής μου. Εγώ καθένας που έρχεται πρώτα εξομολογούμε εγώ σε αυτόν και μετά περιμένω να εξομολογηθεί αυτός. Πρώτα του λέω τις δικές μου χαζομάδες που έκανα και μετά περιμένω αν μπορέσει εκείνη ή την επόμενη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ζόρισα κανένα στην εξομολόγησή μου και δεν ζόρισα και δεν στέρισα την αγάπη μου και το χαμόγελό μου από κανένα. Γι' αυτό μου τα έδωσε ο Θεός. Και όσο τα χαρίζουμε την αγάπη, το χαμόγελο, την έννοια, την αγκαλιά, την προσευχή, σήμερα μπαίνει, ας πούμε, στο νοσοκομείο μία από τις καλύτερες μου συνεργάτησες για μια μεγάλη εγχείρηση. Είμαι όλη τη νύχτα εκεί. Προσεύχομαι, τυνιάζομαι και αυτήν και όλο τον κόσμο που πονάει. Σε κάθε λειτουργία προσεύχομαι για όλους αυτούς που πονάνε, που υποφέρουν, που είναι άρρωστοι, που έχουν δικούς τους ανθρώπους αρρώστους και να μου στέλνουν, το λέω και το ξαναλέω, να μου στέλνουν τα ονόματα να τα διαβάζω στις παρακλήσεις, στις προσευχές, στη λειτουργία. Είναι ωραίο πράγμα να διαβάζουμε εμείς παπάδες ονόματα πολλά. Σε κάποια μοναστήρια που πηγαίνω, διαβάζουμε χιλιάδες ονόματα. Ναι. Χιλιάδες, χιλιάδες. Και όλα τα ρίχνουμε εκεί στην Θεία Κοινωνία για να είναι μέσα στο Αγιοπότηρο όλη η Εκκλησία, όλοι ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι και οι ψυχές όλων μας. Αχ, Παπα, για να εύχεται ο ένας στον άλλο. Ακριβώς. Έτσι το θέλει ο Θεός. Έτσι το θέλει η Εκκλησία. Έτσι το θέλει και ο Παπα Χρήστος και δεν κουράζεται. Πάω μία ώρα και μία μισή ώρα πριν ξεκινήσει ο όρθρος, πάω εκεί, ετοιμάζω τη Θεία Κοινωνία και διαβάζω ονόματα, 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 ονόματα. Παπα Χρήστο μου, με έβαλες και εμένα μέσα αυτά τα ονόματα. Βεβαίως, άκου λέει τώρα και εσένα και τους συνεργάτες σου εκεί και όσους Κύπριους με παίρνουνε, με παίρνουνε τηλέφωνο, τους βάζω εκεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να το ξαναπώ ότι μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να πάρετε τώρα στο 77-77-1088 για να σας δώσουμε το τηλέφωνο του Πάπα Χρήστο, άμα το θέλετε, γιατί ο ίδιος το δίνει, ο ίδιος μας έδωσε βεβαίως την έγκρισή του γι' αυτό. Άρα μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να σας το δώσουμε το δικό του το τηλέφωνο του προσωπικού, να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί. Όλη μια οικογένεια, όλη μια παρέα, όλη μια αγάπη είμαστε. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Παπα Χρήστο μου, σας αγαπάμε. Μα πόσο χάρηκα σήμερα, πόσο χάρηκα. Γιατί μας λείψατε, πραγματικά. Ναι. Δεν θα... Λοιπόν, μία φορά το συγχώρησα στον συνάδελφο, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, που με πήρε, που σας πήρε από μας. Δεν το ξανασυγχωρώ, αν πείτε στον Γρηγόρη. Ωραία. Σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε. Δεν θα το ξανακάνω. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για ακόμη μια Τετάρτη. Που ξυπνήσαμε καλά, τόσο όμορφα μαζί. Τα καναρινάκια δεν άκουσα. Πού είναι τα καναρινάκια? Εντάξει, τώρα κοιμούνται, τρώνε. Κοιμούνται. Α, γι' αυτό δεν τα ακούω τώρα. Την επόμενη Τετάρτη, ναι, βεβαίως εδώ θα είμαστε. Έτσι. Και θα σας πω ιστορίες από προσκυνήματά μου στην, ναι, Αθήνα. Ναι, ναι. Στον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, στον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, στον Παπαϊκμένιο τον Σαριδάκη, στην Παναγία των Βριούλων, που πέρασα. Μία μέρα κάνει στην Αθήνα. Αλλά μπόρεσα και έκανα κάτι προσκυνήματα που γέμισα την καρδιά μου. Ανυπομονούμε. Ανυπομονούμε για την επόμενη Τετάρτη που θα μας πείτε τις εμπειρίες σας. Σας ευχαριστούμε, σας αγαπάμε. Η Κύπρος αγαπά σας. Αγαπά σας. Και εγώ στην Κύπρο όλους. Καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλη την οικογένεια. Γεια σας. Γεια σου, Παπα Χρήστο μου. Γεια σου. Αχ, μεγάλη χαρά μου.
καταλαβαίνετε άλλωστε κάθε φορά, κάθε Τετάρτη. Είναι μέσα στην καρδιά μου, είναι μέσα στη ψυχή μου, είναι μέσα στη ζωή μου πλέον ο Παπα Χρήστος. Και προσωπικά το λέω, δεν το λέω μόνο ότι μιλάμε κάθε Τετάρτη, γιατί εγώ με τον Παπα Χρήστο τα λέμε γενικότερα. Και είναι δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και...